Υπατία. Μια ιστορία θα σου πω για το σκοτάδι και το φως. Κάποτε, στα χρόνια τα παλιά, στην άκρη εκεί της Αφρικής, στις Αλεξάνδρεια στη γη, έλαμψε ένα φως σε μια στιγμή, καθαρό σαν την αυγή. Ένα κορίτσι ήρθε στη γη, να δώσει γνώση, φως να μοιραστεί. Το όνομά της Υπατία. Τότε κανείς δεν ήξερε πως θα έγραφε ιστορία. Ο πατέρας της, που πολύ την αγαπούσε, τη μόρφωση απλόχερα της πρόσφερε που τόσο αποζητούσε. Έτσι μακριά ταξίδεψε, σε Ελλάδα και Ιταλία. Γνώση πολύ απέκτησε και επέστρεψε. Δίδαξε φιλοσοφία. Τους αριθμούς αγκάλιασε και τάστρα τα μετρούσε. Το σύμπαν τη γοήτευσε καθώς παρατηρούσε. Δίδαξε μαθηματικά, μα και αστρονομία. Στον κόσμο ολάκερο δεν έβρισκες που να της μοιάζει καμία. Άξια σεβασμού η Υπατία. Δασκάλα υπήρξε για πολλούς. Βλέπεις, για φως μιλούσε. Τους μαθητές ενέπνευσε. Για ελευθερία διψούσε. Μα ήταν χρόνια δύσκολα, ανάστατα και γκρίζα. Έτσι, της Υπατίας τη δόξα και τη χάρη, της Αλεξάνδρειας καμάρι, κάποιοι το φθόνησαν πολύ. Βλέπεις, το φως αν γεννηθεί, ζηλεύει το σκοτάδι. Θέλει και αυτό θέση σημαντική να πάρει. Θέλησαν τη σιωπή να της την επιβάλλουν. Θέλησαν με το μέρος τους κάποιοι να την πάρουν. Να πάψει πια τη γνώμη της να λέει. Να πάψει πια τη γνώση της να φέρει. Και αφού προσπάθησαν πολύ, απόκριση δεν είδα. Μια μέρα ξημέρωμα δεν είχε, της πήραν τη ζωή της. Έτσι νομίζανε οι σκοτεινοί και αυτοί που δεν κατήχαν, πως η σιωπή της θάπλωνε τα πέπλα της ολούθε. Μα πόσο λάθος έκαναν. Από το ξημέρωμα του κόσμου, το φως πιο δυνατό νικάει το σκοτάδι, έστω κι αν προσωρινά νομίζουμε πως σβήνει. Ας μην ξεχάσουμε ποτέ το όνομα τι σημαίνει. Υπέρτατη, ξεχωριστή, μοναδική και μόνη. Χρόνια και χρόνια αργότερα μιλάει η ιστορία. Την πρώτη επιστήμονα τη λέγανε Υπατία. Η λύθη δεν τη σκέπασε, το φως της δεν εχάθη. Κάπου ψηλά στους ουρανούς το όνομά της υπάρχει.